Έχουμε λοιπόν μπροστά μας, παιδιά, μία ερώτηση. Είναι η ερώτηση κατανόησης 3 από το κεφάλαιο 1-5, όμοια τρίγωνο. Και όπως έχουμε πει, αυτή είναι μία πολύ έτσι, σημαντική άσκηση, γιατί σε πάει γλυκά και όμορφα για να μπορείς μετά να λύσεις εύκολα, πρακτικά και με επιτυχία τα θέματα που αφορούν σε ομοιότητα τριγώνου. Να γράψετε λίγο τους ίσους λόγους στα παρακάτω ζεύγη των ομοίων τριγώνων. Βολιάζουμε, παιδιά. Έχουμε ένα ζευγάρι. Στο πρώτο ζευγαράκι που βλέπουμε εδώ στο Α, βλέπουμε ότι έχουν πράγματι δύο γωνίες ίσες. Μία προς μία. Η πορτοκαλί με την πορτοκαλί και η πράσινη με την πράσινη. Εντάξει. Ωραία. Άρα, παιδιά, τα τρίγωνα είναι όμοια. Αφού είναι όμοια, τότε θα έχουν και τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες. Δηλαδή, παιδιά, οι λόγοι των πλευρών αυτού του τριγώνου προς τις αντίστοιχες πλευρές του άλλου τριγώνου θα είναι ίσοι. Γι' αυτό και σε προειδεάζει εδώ να πας να γράψεις τους λόγους των πλευρών που θα είναι μεταξύ τους ίσοι. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, σε κάποια θέματα αυτό μπορεί να είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση, αλλά σε άλλα να θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για να μπορείς να χτίσεις αυτούς τους λόγους. Εγώ, παιδιά, θα σου πω κάτι εύκολο και πρακτικό, έτσι, όπως λέει και το σχολικό βιβλίο, για να μπορείτε αυτούς τους λόγους να τους φτιάχνετε εύκολα και άμεσα. Λοιπόν, θα κοιτάξετε, παιδιά, πρώτα απ' όλα, ποιες γωνίες είναι ίσες. Δηλαδή, ειρήνη, η γωνία α από το ένα τρίγωνο είναι ίση με ποια γωνία από το Με άλλο. τη Δέλτα. Ωραία, γράφω. Επίσης, η γωνία γάμα πάλι από το ένα τρίγωνο είναι ίση ειρήνη με ποια γωνία από το άλλο Με τρίγωνο. τη Ζήτα. Τι ζήτημα, πολύ ωραία. Και αυτές που περισσεύουν είναι ποιες γωνίες να είναι και αυτές ίσες. Η έψιλον και η βήτα. Ωραία, η β από το ένα τρίγωνο, η έψιλον από το άλλο. Ωραία. Λοιπόν, παιδί. Πρώτα λοιπόν θα γράφετε τα ζευγαράκια των γωνιών που είναι μεταξύ τους ίσα. Εντάξει, ίσες γωνίες. Και τώρα, παιδιά, το λόγο πώς το φτιάχνω. Τον φτιάχνω ανά με τις απέναντι πλευρές. Δηλαδή, αν απέναντι από τη γωνία α στο ένα τρίγωνο, ποια πλευρά είναι. Άννα. Η Β γάμα. Β γάμα. Όμορφο. Γράψτε. Πρόσω. Απέναντι από τη δέλτα στο άλλο τρίγωνο, ποια είναι. Ποια πλευρά. Ζ ε. Η ζήτα έξω. Μπράβο. Ωραία. Να τόσο πρώτο λόγο. Το φτιάξαμε έτσι. Β γάμα διαζητάξω. Ωραία. Ειρήνη, να κάνουμε το ίδιο με το άλλο. Ποια πλευρά είναι απέναντι από τη γάμα γωνία στο ένα τρίγωνο. Μια αλφαβήτη. Η αλφαβήτα. Ωραία, το γράφω. Και ποια πλευρά είναι απέναντι από τη ζήτα γωνία στο άλλο τρίγωνο. Η Δέλτα Ε. Δεν τέλειωσε. Το γράφω. Άννα, πάμε και εδώ. Ποια πλευρά είναι απέναντι από τη γωνία β στο ένα τρίγωνο. Αλφα Ωραία. Και στο άλλο, απέναντι από την έψιλον. Ζήτα Δέλτα. Ωραία. Αυτή είναι η λόγη, ρε παιδιά, που θα είναι μεταξύ του ίση. Ο λόγος βγ προς βε θα είναι ίσως με το λόγο αβ προς δε και ίσως με το λόγο αγ προς ζδ. Παιδιά, έτσι θα φτιάχνετε έξυπνα και εύκολα τους λόγους. Πρώτα θα βρίσκετε τα ζευγαράκια των γωνιών που είναι ίσες μεταξύ τους, οπότε μετά θα δουλεύετε με τις πλευρές που είναι απέναντί τους. Απέναντι από την α είναι αυτή, απέναντι από τη δ είναι αυτή. Απέναντι από τη γάμα πλευρά, γάμα γωνία είναι αυτή, απέναντι από τη ζήτα γωνία είναι η άλλη. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το παιδί. Τώρα κοιτάξτε, παιδιά, εδώ ο τρίτο λόγο είναι δεν θέλει ιδιαίτερη σπάζο κεφαλιά, γιατί αν το παρατηρήσετε, οι αριθμητές είναι οι πλευρές του ενός τριγώνου. Εντάξει. Και οι παρανομαστές είναι οι πλευρές του άλλου τριγώνου. Εντάξει. Οπότε, άμα έχει βρει ειρήνη το βγ και το αβ, δηλαδή αυτή και αυτή, ποια πλευρά περισσεύει από τον πρώτο τρίγωνο. Αλφα Πράγμα, δεν τσακωνόμαστε εύκολο. Ή εδώ, αν βρίσκεις ζ ε, δ ε από το, ένα, από το άλλο τρίγωνο, έτσι, ζ ε, δ ε. Ποια πλευρά σου περισσεύει ακόμα. είσαι το τέλειο. Ωραία, εντάξει. Οπότε, παιδιά, ο τελευταίος λόγος μην σας προβληματίζει ιδιαίτερα.
Άμα φτιάξετε τους δύο πρώτους, μετά ο τελευταίος λόγος χτίζεται από τις πλευρές που έχουν περισσέψει. Εντάξει. Αυτό είναι ακριβώς. Τώρα εσείς μπορείτε μετά να κάνετε το άλλο. Για βοηθήστε με λιγάκι εδώ. Απότσια, φτάνει για όλους. Άννα, για πάμε εδώ στο δεύτερο σχήμα, έτσι. Ποιες γωνίες είναι μεταξύ τους εσείς? Η αλφα με την δέλτα για την 90 μοίρες. Μπράβο, η αλφα με την δέλτα, σωστά. Βάλε. Η γάμα είναι ίση με την έψινα. Μπράβο. Οι άλλες που περισσεύουν. Η βήτα είναι ίση με τη ζήτα. Ωραία. Για πάει το αυριάνα τους απέναντι λόγους. Ποιες γωνίες είναι, ποιες πλευρές είναι απέναντι από την αλφα και απέναντι από τη δέλτα γωνία? Β γάμα. Β γάμα είναι απέναντι από την αλφα. Προς έψιλον ζήτα. Μπράβο. Απέναντι από τη δέλτα είναι έψιλον ζήτα. Β γάμα, έψιλον ζήτα. Ωραία. Άννα, πάμε τώρα. Απέναντι από τη γάμα και απέναντι από την έψιλον. Ποιες πλευρές είναι αντίστοιχα? Β αλφα προς δέλτα ζήτα. Δέλτα ζήτα που είναι απέναντι από την έψιλον. Ωραία. Τώρα, Άννα, ο τελευταίος λόγος δεν θέλει ιδιαίτερο ψάξιμο, γιατί είναι οι πλευρές που περισσεύουν. Ποιες πλευρές περισσεύουν από τα δύο τρίγωνα? Αλφα γάμα ναι. Προς έψιλον δέλτα. Μπράβο. Αφού πήρε β γάμα και β αλφα από ένα τρίγωνο, άρα η μοναδική που δεν πήρε είναι αλφα γάμα. Και αφού από το άλλο τρίγωνο πήρε έψιλον ζήτα δέλτα ζήτα, η μόνη που δεν πήρε είναι έψιλον δέλτα. Άρα ο τελευταίος λόγος χρειάζεται πάρα πολύ εύκολα. Και αν πάμε τώρα, Ειρήνη, να δούμε και το τελευταίο ζευγαράκι. Λοιπόν, μια παρατήρηση, Ειρήνη. Ποιες γωνίες εδώ βλέπεις στο γάμα ζευγαράκι να ανοίξεις? Η αλφα με τη ζήτα. Η αλφα με τη ζήτα, σωστά, ο το καλή. Η έψιλον με τη γάμα και περισσεύει η βήτα με τη δέλτα. Ωραία. Και περισσεύει η βήτα με τη δέλτα. Πολύ όμορφο. Ωραία. Πάμε τώρα να χτίσουμε τους λόγους των πλευρών που είναι απέναντι από αυτές τις γωνίες, Ειρήνη. Δηλαδή, απέναντι από την α, έτσι, σε αυτό το τρίγωνο εδώ που ανήκει η α, ποια πλευρά είναι? Η β γάμα. Η β γάμα, πολύ ωραία. Παιδιά, κοιτάζω τις απέναντι πλευρές. Και απέναντι από τη ζ στο άλλο τρίγωνο? Η εψιλον δέλτα. Εψιλον δέλτα, πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Ίσως, πάμε τώρα. Απέναντι από την ε στο ένα τρίγωνο, ποια είναι? Η ζήτα δέλτα. Η ζήτα δέλτα, ωραία. Και απέναντι από τη γάμα στο άλλο η τρίγωνο. Αλφαβήτα. Η αλφαβήτα, να, αυτή είναι ωραία. Εντάξει. Τώρα, ποιες πλευρές έχουν να περισσέψει το αέρι, χωρίς να χρειάζεται να το βρεις? Η αλφα γάμα. Κάτσε. Κάτσε, μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Η αλφα με τη ζήτα. Άξιες, τι, εδώ πάμε να βάλουμε. Ανάποδα, η γάμα με την έψη. Δηλαδή να διατηρήσουμε η ίδια τη φορά, έτσι. Η γάμα με την έψη. Παίζει ρόλο η φορά, το μακιά, μην παραξενεύεστε. Δηλαδή, κοίτα, Ειρήνη, πρώτα είναι οι γωνίες του ενός και μετά είναι οι γωνίες του άλλου, έτσι. Το βλέπεις? Ναι. Δηλαδή, υπάρχει μία συνέπεια ότι από τη μία μεριά θα παίζουν οι γωνίες του ενός. Πριν το είπαμε ανάποδα, έψιλον ίσον γάμα, γι' αυτό δημιουργήθηκε μία σύγχυση, έτσι. Εντάξει. Από τη μία μεριά του ίσον θα παίζουν σταθερά οι γωνίες του ενός τριγώνου και από την άλλη μεριά του ίσον θα παίζουν σταθερά οι γωνίες του άλλου τριγώνου. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είναι σημαντικό, παιδί, για να βγαίνουν και οι λόγοι τζάμι, έτσι. Οπότε απέναντι από τη γάμα είναι η αβήτα, που βλέπουμε, και απέναντι από την έψιλον ειρήνη είναι πια η πλευρά. δέλτα ζήτα. Και δεν τα ζητώ. Οπότε για την άξιο τώρα, κορίτσια, έχω τη β γάμα και την αλφα βήτα. Ποια άλλη πλευρά περισσεύει από το ένα τρίγωνο? Περισσεύει η αλφα γάμα. Να το κρίνεις πως βγήκαν από τα τζάμια. Ειρήνη. Και για το άλλο έχεις έψιλον δέλτα β ζήτα. Ποια πλευρά περισσεύει ακόμα από το άλλο τρίγωνο? Η έψιλον ζήτα. Η έψιλον ζήτα. Όμως. Και αυτή η λόγη είναι μεταξύ του εσείς. Παιδιά, έτσι σχηματίζονται οι λόγοι από τις πλευρές οι οποίες είναι απέναντι
από τις ίσες γωνίες. Έτσι φτιάχνονται, παιδιά, οι συλλογιστά με τρίγωνα. Έξυπνα και όμορφα. Αυτό είναι.